Με μοναδική εξαίρεση δύο νηπιαγωγεία σε απομακρυσμένες περιοχές του νομού, τα οποία δεν λειτουργήσαν λόγω έλλειψης εκπαιδευτικών, τελέστηκε ο αγιασμός στα σχολεία του νομού Ρεθύμνου. Υπάρχουν νηπιαγωγεία τα οποία δεν έχουν τοποθετηθεί νηπιαγωγεία. Αυτή τη στιγμή έχουμε έλλειψη νηπιαγωγούς περίπου 30 κενά και 20 κενά περίπου στους δασκάλους. Και φυσικά, όπως είπα και πριν, έχουμε κενά σε ειδικότητες αγγλικών, γυμναστών και όλες οι ειδικότητες στα αναμορφωμένων προγράμματα. Στο πρώτο ενιαίο λύκειο, τον αγιασμό τέλεσε ο Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου Ευγένιος, παρουσία της Αντιπεριφερειάρχη, της Βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και του Δημάρχου, οι οποίοι ευχήθηκαν στα παιδιά καλή σχολική χρονιά. Με την έναρξη της σχολικής χρονιάς ήρθαμε στο πρώτο λύκειο σήμερα να πούμε τις θερμές ευχές στα παιδιά, να έχουν δύναμη, να έχουν υγεία και αυτά και οι δάσκαλοι τους, οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς τους, για να ανταπεξέλθουν και στις σχολικές τους υποχρεώσεις και γενικότερα όμως σε αυτές τις δύσκολες ώρες που περνάει η πατρίδα μας. Θα πρέπει να σταθούμε κι εμείς δίπλα τους, στη νέα γενιά που είναι και το μέλλον της πατρίδας μας. Ξεκινάει η φετινή σχολική χρονιά, σύμφωνα με τα στοιχεία, ίσως η δυσκολότερη στην μεταπολεμική Ελλάδα. Έχουμε παρακολουθήσει το γνωστό πλέον πρόβλημα με τα σχολικά βιβλία. Ήδη, από ό,τι φαίνεται, δρομολογούνται διάφοροι τρόποι για να μπορέσουν έστω βραχυπρόθεσμα να εξυπηρετηθούν και τα σχολεία και τα παιδιά να ξεκινήσουν τη μάθησή τους. Αλλά πάντως δεν μπορούμε να μην σχολιάσουμε αυτή την απαράδεκτη κατάσταση που έχει δημιουργηθεί με την καθυστέρηση στη διανομή των σχολικών βιβλίων. Όποιος και αν ευθύνεται για αυτήν. Μια νέα σχολική χρονιά αρχίζει. Ήταν υποχρέωσή μας να είμαστε παρόντες στον αγιασμό των παιδιών μας. Ευχόμαστε στους μαθητές και στους δασκάλους μας υγεία, δύναμη και φώτιση. Είναι δύσκολη περίοδος και η παιδεία δοκιμάζεται από την οικονομική κρίση, αλλά θεωρώ ότι σε αυτές τις περιόδους πρέπει όλοι να κάνουμε το καλύτερο δυνατό και να ανυψωθούμε. Να τους ευχηθώ να έχουν μια καλή και ευλογημένη χρονιά. Να δρέψουν τους καρπούς της παιδείας, θα τους ωφελήσουν στη δική τους προσωπική ζωή αργότερα. Ελάχιστα βιβλία έχουν φτάσει στα σχολικά συγκροτήματα, ενώ τόσο σε πρωτοβάθμια όσο και σε δευτεροβάθμια εκπαίδευση αναμένονται οι αναπληρωτές για να καλύψουν τα κενά που υπάρχουν. Ένα 20% έχουμε στα γενικά λύκεια μας έχουν έρθει, στα επαγγελματικά έχουμε 40-50%, δηλαδή τα μισά βιβλία έχουν έρθει εδώ, στο παράδειγμα στην ΕΠΑΣ όλα τα βιβλία υπάρχουν, στο ΕΠΑΛ Γαράζου όλα τα βιβλία έχουν έρθει και ένας αριθμός βιβλίων στο πρώτο ΕΠΑΛ, αλλά είναι τα παιδιά πολλά εδώ και έχουμε ελλείψεις. Δυστυχώς τα προβλήματα είναι τεράστια. Έχουμε έλλειψη σε βιβλία, σχολικά εγχειρίδια. Σε ό,τι αφορά το δημοτικό, μπορώ να σας πω ότι έχουμε έλλειψη στο πρώτο τεύχος της γλώσσας της πρώτης δημοτικού και το πρώτο τεύχος της γλώσσας της έκτης δημοτικού. Οι εκπαιδευτικοί έκαναν ποδαρικό στη νέα σχολική χρονιά, πραγματοποιώντας σήμερα μια συμβολική κινητοποίηση στον χώρο του δεύτερου δημοτικού σχολείου, κάνοντας λόγο για πολλά και σοβαρά προβλήματα που δημιουργούν ουσιαστικά εμπόδια στην εκπαιδευτική διαδικασία.